Σαν σήμερα, 10 χρόνια πριν, πάγωσε ο χρόνος όταν ο 15χρονος Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος έπεφτε νεκρός από τη σφαίρα του ειδικού φρουρού Επαμεινώντα Κορκονέα, στη συμβολή των οδών Τζαβέλα και Μεσολογγίου στα Εξάρχεια. Η σπίθα της οργής δεν άργησε να ανάψει και κράτησε για μέρες. Εκτός ελέγχου! Ήταν 6 Δεκεμβρίου του 2008. Το ρολόι έδειχνε λίγα λεπτά μετά τις 9 το βράδυ. Ο 15χρονος Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος πέφτει νεκρός από σφαίρα του ειδικού φρουρού Επαμεινώντα Κορκονέα στη διασταύρωση των οδών Τζαβέλα και Μεσολογγίου στα Εξάρχεια, μπροστά στα μάτια των φίλων του. Η σφαίρα διαπέρασε την καρδιά και ο θάνατος του 15χρονου Αλέξη ήταν ακαριέως. Ερασιτεχνικό βίντεο καταγράφει τη στιγμή της δολοφονίας. Στο βάθος φαίνονται οι φιγούρες των δύο αστυνομικών που είχαν εμπλακεί στο περιστατικό να αποχωρούν από το σημείο. 10 λεπτά πριν από τις 10 το βράδυ διαπιστώνεται ο θάνατος του παιδιού στον Ευαγγελισμό. Η είδηση διαδίδεται αστραπιαία μέσω κινητών τηλεφώνων, διαδικτύου και μέσων ενημέρωσης. Κόσμος αρχίζει να σειραίει στα Εξάρχεια, όπου νεαροί στείνουν τα πρώτα οδοφράγματα ανάβοντας φωτιές σε κάδους απορριμμάτων. Μια ώρα αργότερα οι συγκρούσεις έχουν ήδη εξαπλωθεί προς το Σύνταγμα, την Ερμού και το Μοναστηράκι. Οι δύο ειδικοί φρουροί συλλαμβάνονται. Ο τότε Υπουργός Εσωτερικών Προκόπης Παυλόπουλος υπόσχεται να τιμωρηθούν οι ένοχοι και υποβάλλει παραίτηση από κοινού με τον Υφυπουργό Παναγιώτη Χινοφώτη. Οι παραιτήσεις δεν γίνονται δεκτές από τον τότε Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή. Ωρα 12 τα μεσάνυχτα και οι δρόμοι της Αθήνας έχουν μετατραπεί σε πεδίο μάχης. Αυτή είναι η νύχτα του Αλέξη. Είναι το σύνθημα που κυριαρχεί. Η επόμενη μέρα ξεκινά με ακόμα πιο μεγάλες ταραχές. Οντόδεις διαδηλώσεις διοργανώνονται νωρίς το μεσημέρι στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Στην Αθήνα ξεσπούν νέα σοβαρά επεισόδια. Βόμβες Μολότοφ, πετροπόλεμος, χημικά, σπασμένες βιτρίνες, πιάτσικο, καμένα αυτοκίνητα και καταστροφές δεκάδων καταστημάτων. Διαδηλωτές καταγγέλουν αστυνομική βία. Στις πρώτες βραδινές ώρες ανακοινώνεται ένα μαζικό κύμα καταλήψεων σε πολλά σχολεία και ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας. Την επόμενη μέρα μαθητές συγκεντρώνονται έξω από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση σε μια συμβολική διαμαρτυρία στην Αθήνα. Το απόγευμα πλήθος κόσμου ξεκινάει από τα προπήλαια για νέα πορεία. Στο Σύνταγμα διαδηλωτές παραδίδουν στις φλόγες το χριστουγεννιάτικο δέντρο με την εικόνα να κάνει το γύρο του κόσμου. Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός είχε απευθύνει διάγγελμα κάνοντας λόγο για ακραία στοιχεία που επιδιώκουν τη βία. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το τραγικό συμβάν ως άλοθη για πράξεις ομής βίας. Μέχρι το βράδυ έχουν γίνει 120 προσαγωγές και 70 συλλήψεις. Το μεσημέρι της Τρίτης γίνεται η κηδεία του αδικοχαμένου Αλέξη Γρηγορόπουλου, η οποία μετατρέπεται σε μια τεράστια διαδήλωση μαθητών, φοιτητών και απλών πολιτών.